Καλησπέρα. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με αρκετά γκολ. Δεν μπορώ να έχω παράπονο από την προσέγγιση του παιχνιδιού και τον τρόπο παιχνιδιού τους προσεστές μας. Όμως, αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σήμερα, όλες οι λεπτομέρειες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν ήταν μαζί μας. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, να διεκδικούμε έστω και σήμερα τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να έχω παράπονο από τους ποδοσφαιριστές, γιατί έδειξαν και σήμερα, ξέρουμε και τα προβλήματα μας και τις αδυναμίες μας, ότι σήμερα ήρθαμε και παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο και μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πληρώσαμε κάποια λάθη μας. Σίγουρα αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί σε αυτόν το επίπεδο πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί και πρέπει να συνεχίσουμε για το επόμενο παιχνίδι. Ξέρουμε από την αρχή ότι ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, το λέω ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές, γιατί έκαναν μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όλος ο κόσμος το είδε. Ο Απόλλωνας ήταν αποτελεσματικός σε όλες τις φάσεις. Συγχαρητήρια για την νίκη του. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθαν και στήριξαν την ομάδα. Ήταν ένα ντέρπι από δύο πολύ καλές ομάδες. Συνεχίζουμε. Αυτόν είπα στα αποδυτήρια. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με το παιχνίδι με την Ανόρθωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και όλοι γνωρίζουμε για ποιους λόγους. Και είναι κρίμα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος από εσάς που δεν είδε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν νομίζω. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά ο αντίπαλος ήταν 100% εύστοχος. Χτύπησε στα σημεία και πήρε τους 3 βαθμούς και το αξίζουν συγχαρητήρια. Τίποτε άλλο, γκάς. Έχει ένα θέμα με την αμυντική συμπεριφορά. Δεν θα πω δεν έχει αμυντικό συμπεριφέρον, αλλά ίσως είναι η αχίλιο ψέρνα του από έλλειψη την τιμή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να τελειώσει με το καλό αυτή η χρονιά, να δούμε τις αδυναμίες της ομάδας και να δυναμώσουμε όσο μπορούμε τη νέα χρονιά την ομάδα, με όσο το καλό, με κάποιους παίχτες που να μας δώσουν το κάτι παραπάνω τη νέα χρονιά. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι μόνο το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Θα αναλύσουμε την ομάδα και θα γίνει, νομίζω, εκεί που χρειάζεται, θα γίνει η αξιολόγηση του κάθε ποδοσφαιριστή και θα μπορέσουμε μαζί με τη διοίκηση να φέρουμε ό,τι το καλύτερο για τη νέα χρονιά. Να μην ξεχνάμε ότι η νέα χρονιά θα είναι ακόμα πιο δύσκολη από αυτή. Ήταν ένα παιχνίδι τεράστιας σημασίας. Από πλευράς τακτικής, πού κρίθηκε, πέραν από τα πολλά σοβαρά λάθη που έχουν γίνει? Τα λάθη τα πληρώσαμε. Δεν έγιναν αρκετά λάθη. Νομίζω σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ελέγχαμε το παιχνίδι. Δημιουργούσαμε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο. Τα λάθη, ό,τι λάθη κάναμε στο σημερινό παιχνίδι, τα πληρώσαμε. Coach. Η σημερινή ήταν σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, όπως είπε και ο συνάδελφος, κάνει ακόμα πιο σημαντικό το επόμενο που ακολουθεί με την Ανόρθωση, με δεδομένο ότι ξέρουμε όλοι μας ότι η δεύτερη θέση οδηγεί επίσης στα προκριματικά του Champions League. Ευχαριστώ. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική η επόμενη αγωνιστική για μας, γιατί παίζουμε στην έδρα μας. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που σίγουρα
θα έρθει εκεί και στη φετινή χρονιά μας θα δημιούργησε αρκετά προβλήματα και δεν έχουμε κερδίσει αυτόν τον αντίπαλο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να παλέψουμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είναι σημαντική αυτή η αγωνιστική για μας, για τον λόγο ότι και η δεύτερη θέση ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει στη φετινή περίοδο. Ήταν ένα έντονο, θα έλεγα, συναισθηματικό παιχνίδι, ιδιαίτερα και για εσάς. Μεγαλώσατε στον Απόλλωνα και σαν τερματοφύλακας και σαν προπονητής, κάνατε σπουδαία πράγματα. Έτσι, πώς το διαχειριστήκατε, πώς ενσταθήκατε κατά τη διάρκεια του αγώνα? Εντάξει, αυτό ήταν ένα δικό μου θέμα που έπρεπε να δουλέψω από μόνος μου. Το δούλεψα, ήρθα εδώ, έκανα τη δουλειά μου. Νομίζω τακτικά δεν μπορώ να έχω παράπονο. Ατομικά έχω κάποια παράπονα και είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν είναι της ώρας να τα αναλύουμε μπροστά από την τηλεόραση. Θα τα αναλύσουμε όλοι μαζί στον Αρχάγγελο, γιατί όταν θέλεις κάτι παραπάνω, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αποφεύγεις στον αγωνιστικό χώρο. Coach, μετά το παιχνίδι του ACP, σας είχα ρωτήσει πού βλέπετε τον ΑΠΟΕΛ και πώς θα διαχειριστείτε τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν και μου είχατε πει ότι ήρθαν ως ονόματα και θα τους κάνετε ποδοσφαιριστές. Αγωνίζονται. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι κάτι πολύ αντάξιο και της του ονομάτος του ΑΠΟΕΛ και εσάς. Όταν θα χτίσετε εσείς την ομάδα, τι να περιμένουμε? Και κάτι τελευταίο, φαίνεται ότι η μοίρα χρωστούσε ένα πρωτάθλημα στον Απόλλωνα ή στον Αυγουστή και αποφάσισε μάλλον να το δώσει στον Απόλλωνα και όχι στον Αυγουστή. Ευχαριστώ. Εντάξει, θα ξεκινήσω με το πρώτο που έχετε πει. Σίγουρα η μοίρα για κάποιους προσφεριστές θα τελειώσει η χρονιά και είχαμε 2 εξαιρετικούς center for και μπορεί να μην τους έχουμε μέχρι να τελειώσει η χρονιά μαζί. Αυτή είναι η μοίρα σε μια ομάδα και πρέπει να το λύσουμε. Το άλλο τελευταίο που είπατε, σίγουρα συγχαρητήρια αν ο συνάδελφος πάρει το πρωτάθλημα που είναι πολύ κοντά να το κατακτήσει. Γίνεται τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια. Αν θα χτίσω εγώ την ομάδα, η ομάδα υπάρχει εκεί ο κορμός, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν διοίκηση, σαν προπονητής, είναι να βρούμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο που θα ξέρουμε που έχει αδυναμίες η ομάδα μας και να το φέρουμε στην ομάδα για να είμαστε ακόμα καλύτεροι την νέα χρονιά. Ήδη ξέρετε πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού μου, την προσέγγιση σε κάθε παιχνίδι. Τα τελευταία 6 χρόνια που βρίσκομαι εδώ σαν προπονητής, νομίζω σε όλες τις ομάδες, γνωρίζετε πολύ καλά τι έχω κάνει. Ανατύχησα κάποια χρόνια, βλέπουμε μπροστά. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε, να είστε καλά.